Ο άντρας μου, λέω, άλλαξε. Σχεδόν δεν μου μιλά και αυτή του η απόφαση να με πιάσει τη δουλειά στην Πάφο. Θα έχει τους λόγους. Δεν πέτας την τύχη σου έτσι. Μιλούμε για εκατομμύρια. Ξέρεις πόσο καιρό έχει να με αγγίξει. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Το μερτικό μου απ' τη χαρά. Οπα! Πέρα μου, θα δώσω εξετάσεις για θέατρο, όχι για λαϊκή τραγουδίστρια. Μάλιστα. Θέλεις να γίνεις... Ηθοποιός. Σου το έχω πει 100 φορές, ρε Βέρα. Γυρεύεται κάτι? Μήπως μπορώ να βοηθήσω? Όχι. Έκανα λάθος στο δρόμο. Όταν ήμουν μωρό, ήσουν η γλυκιά μου η θεία. Η καλή και αγαπημένη μου θεία. Μου διάβαζε παραμύθια, με κρατούσε από το χέρι και έπαιρνε ατελείωτους τους περιπάτους. Είναι κάποια πράγματα που δεν ξεχνούνται. Εσύ με μάθες την κάθε γωνιά αυτού του χωριού. Εσύ με μάθες να αγαπώ το κάθε πράσινο φύλλο. Να θαυμάζω τα χρώματα της Ανατολής. Να μην χάνω κανένα ίδιο βασίλεμα. Με μάθες να αγαπώ το φως του ήλιου. Σταματάρι. Κι εγώ χωρώ να σ' αθεανώ. Κι εγώ. Η ψυχή μου είναι αγέλαστη, το καταλαβαίνεις. Αλλά είμαι νέος. Θέλω να ζήσω. Άσε με να ζήσω. Καταλαβαίνω τις σχέσεις με την Πόπη, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα. Τώρα είναι κουβέντες αυτές από το τηλέφωνο. Καταπούμε, τώρα θα κατέβω κάτω. Ναι. Τι? Όχι, ξεκινώ σε λίγο. Άντε, γεια. Πώς μπόρεσες? Πώς μπόρεσες να γυρίσεις? Ευρυπίδη, σε παρακαλώ, ξανασκέφτου το. Τηλεφώνα τους και πες τους ότι θα τους δώσει σήμερα απάντηση. Σε παρακαλώ, έχουμε ανάγκη τα λεφτά. Θα στείλουμε το παιδί μας να σπουδάσει, Ευρυπίδη. Πόπη, συζητούσαμε όλη νύχτα τον το θέμα. Να χαρείς, ναι, να αρχίσεις πάλι. Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω γιατί άρνησε την τη δουλειά. Αφού δεν με κατάλαβες μετά από τόσα που σου είπα, δεν πρόκειται να καταλάβεις, ρε Πόπη. Μα τούτο είναι το περίεργο, ότι τίποτα δεν μου είπες. Τουλάχιστον τίποτα που να με πείθει, Ευρυπίδη. Μα δεν προσπαθώ να σε πείσω, ρε Πόπη, δεν προσπαθώ να σε πείσω. Και να σου πω σε κάτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ανακατεύεσαι σε δουλειές που δεν τις ξέρεις. Εγώ ανακατώνομαι στο τουριστικό σου γραφείο. Μακάρι να το κάνεις. Θα μου άρεσκε. Θα έδειχνες τουλάχιστον όμως ενδιαφέρεση. Πρέπει να πηγαίνω. Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο? Να έμενες. Μόλις πάρει τούν την τροπήνη συζήτηση, πάντα μα πάντα φεύγεις. Τι θέλεις, ρε Πόπη, τι θέλεις, ρε Πόπη? Να τσακωθούμε πρωί-πρωί. Είσαι καλά? Γιατί να μην είμαι? Τυχαίνει να είναι η γυναίκα σου. Να μην ενδιαφέρουμε. Από χθες που γύρισες από τον αγρό, φαίνεσαι λίγο παράξενος. Ναι. Δεν κοιμήθηκα καλά χθες το βράδυ, αυτό είναι όλο. Για να ακριβολογούμε, δεν μπήκες ούτε καν στο κρεβάτι χτες βράδυ. Τον κύριο Λάζαρο. Και την κυρία Ήρα.
γονείς της Ιφηγένειας, της μαθήτριάς σου. Πέθαναν. Πώς? Δεν ξέρω. Δεν ρώτησα. Δεν έπρεπε η Άρτεμι να πάει εκεί. Δεν έπρεπε. Αυτό δεν το αποφασίζουμε εμείς. Δεν το έχεις καταλάβει? Λοιπόν, θα το ξανασκεφτείς. Δεν νομίζω αν το ξανασκεφτώ ότι θα αλλάξω γνώμη. Αλλά αν αυτό σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, ωραία, θα το ξανασκεφτώ. Ευχαριστημένη. Θα ήμουν ευχαριστημένη μια φορά στη ζωή σου άκουγες και τη δική μου τη γνώμη. Είπα σου θα το ξανασκεφτώ. Τι άλλο θέλεις? Άμα δεν θέλω να κάνω την δουλειά, σημαίνει ότι έχω τους λόγους μου. Μόνο που οι λόγοι σου δεν είναι πολλά πιστικοί. Η ευγενία έδωσε μου μια πιο πιστική εξήγηση. Η ευγενία? Ναι. Μιλούμε με την ευγενία και το ξέρεις. Πρώτη φορά το ακούω. Είμαστε οι καλύτερες φιλενάδες. Δεν έχουμε μυστικά μεταξύ μας. Και μπορώ να μάθω τι εξήγηση σου έδωσε? Όχι πως με ενδιαφέρει δηλαδή, αλλά... Μπορεί τούτος ο Ρώσος να κάνει ένας μαφιόσος. Τόσα εκατομμύρια για ένα ξενοδοχείο, ναι, είναι υπερβολικό. Αφού σου εξήγησε η φίλη σου η Ευγενία, μπορεί να είναι έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνω. Πώς ήταν το χωριό μετά από τόσα χρόνια? Άλλαξε. Οι χείμωροι που κάποτε το διασκεζαν εξαφανίστηκαν. Την βρύση του καούλου έχει γίνει πάρκινγκ. Χτίσαν και ένα αθλητικό κέντρο. Κάπως ατέριαστο με το περιβάλλον. Μεγάλη υπόθεση ο χρόνος. Τίποτα δεν μένει πια ίδιο με το πέρασμα. Για μερικούς ο χρόνος δεν είναι στάσιμος. Είπες τίποτα? Το χωριό, λέω, παραμένει όμορφο. Βασανιστικά όμορφο. Όλες τις εποχές του χρόνου. Θες να πάμε το Σαββατοκυριακό μαζί? Θα δούμε και την Άρτεμις. Αν τακτοποιήθηκε καλά. Αν τα πάει καλά με το σχολείο. Εγώ πήγα χθες. Τι σε ενοχλεί να ξαναπάς το Σαββατοκυριακό? Ωραία. Θα πάω μόνη μου. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Αν περνάει από το χέρι μου. Υποσχέθηκα στην Πόπη και στην Νατάσα να ασκήσω την επιρροή μου. Αλλά τι σε ενοχλεί να κάνεις λίγα μαθήματα στο κορίτσι? Θέλει να δώσει εξετάσεις για τις υποτροφίες στο εθνικό. Μήπως δεν θέλεις να το κάνεις για χάρη? Τι ήταν αυτό? Ξέχασες ότι είμαστε ένα αγαπημένο αντρόγυνο? Ξέρεις τι συνειδητοποίησα χθες καθώς μιλούσαμε με την Άρτεμι? Αυτό το σούρτα φέρτα θα σου βγουν σε καλό να μου το θυμηθείς. Θεανό, το ξαναλέω. Μεγάλος να το έχεις καταλάβει. Ω, ναι. Και αυτό είναι που με τρομάζει. Τα πιο όμορφα παιδικά μου χρόνια τα έζησα τότε με την Άρτεμι και την Ιφηγένεια. Μετά το θάνατο γονιό μου και της Ιφηγένειας έπαψα να είμαι παιδί και γι' αυτό φταίς εσύ. Ω, ναι, για όλα φταίω εγώ, για όλα. Πρέπει να ετοιμαστώ. Γιατί δεν αφήνεις κανένα να πλησιάσει? Γιατί δεν άφησες ποτέ να πω στον γονιό της αδερφής μου, ε, γιατί? Πόσες φορές θα σου το πω? Ήθελα να σε προστατέψω. Να με προστατέψεις από τι? Από ποιον να με προστατέψεις? Θεανό, βαρέθηκα τους θεατρισμούς και το μελόδραμα. Θεανό, το καταλαβαίνεις, βαρέθηκα.
Άδειες. Όχι, δεν διακόψει τίποτα. Θες κάτι? Ναι. Να έρθω τώρα από εκεί. Ναι, έρχομαι τώρα. Εντάξει, γεια. Θα χρωστάς μια εξήγηση. Κάνε κάτι, Θεάνο. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι, αλλιώς θα μας πάρει όλους στο ποτάμι. Κύριε Φωτιάδη, μην γελάσετε μαζί μου. Για να πω την αλήθεια, ντρέπομαι λιγάκι. Έχει στεγνώσει ο λαιμός μου. Νομίζω ότι έχω χάσει τη φωνή μου. Είναι από το τρακ. Όμως μια υποψήφια ηθοποιός δεν πρέπει να παίρνει. Θα σου φέρω λίγο νεράκι. Συνέχισε εσύ. Δεν σε βλέπει κανένας. Άκουσε μάνα μου που μου καρφώθηκε στο νου. Αποφασίσαμε το θάνατό μου. Λαχταρώ με τιμή να πεθάνω. Δίχως να με στομώνουνε κακομοιριές. Ευγένεια. Μάλιστα, κύριε. Η Ευγένεια Ναυλίδη, το Ευρυπίδη. Το είπα χάλια. Γιατί διάλεξες αυτό το κομμάτι? Γιατί θαυμάζω την Ευγένεια. Βρίσκω τη θυσία της στην ανάδοχη. Εσείς ποια γνώμη έχετε? Και πότε βρίσκω άδικη, παιδί μου? Άδικη, πολύ άδικη. Όμως θα προτιμούσα να βρίσκεις κάτι άλλο. Κάτι άλλο? Ξέρετε πότε είναι οι εξετάσεις. Εντάξει. Μην παλικοβάλλεσαι. Δεν νιώθετε καλά? Μήπως να έρθω αύριο? Όχι. Έχω ένα πολύ κέφαλο από το πρωί που με βασανίζει και δεν λέει να φύγει. Αν δεν νιώθετε καλά, να φύγω και να έρθω αύριο. Αν βεβαίως μπορείτε. Καλά είναι. Γιατί διάλεξες Ευγένεια? Τυχαία, εντελώς τυχαία. Είχα να διαλέξω ανάμεσα σε Ευγένεια και Αντιγόνη και διάλεξε Ευγένεια. Την βρίσκω πιο ανθρώπινη και νομίζω ότι μου ταιριάζει πιο πολύ. Τι εννοείς ταιριάζει πιο πολύ? Είναι πιο κοντά στην ιδιοσυγκρασία μου. Και εμένα, μου λέγανε ότι θα με θυσιάσουν, θα θρυνούσα και θα έκλαιγα. Αλήθεια όμως, δεν βρίσκεται ότι η αλλαγή στην Ευγένεια έγινε πολύ απότομα? Θέλω να πω ότι εκεί που παρακαλάει και κλαίει, ξαφνικά γίνεται ηρωίδα. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος του συγγραφέα. Δεν έκανε λάθος ο ποιητής. Ο ποιητής ήξερε πάρα πολύ καλά τις νεανικές ψυχές. Η ανάταση της ψυχής δεν γίνεται σιγά-σιγά. Τη λάμψη που ρίχνει απάνω σου μια ανώτερη αξία της ζωής. Ή τη βλέπεις αμέσως και αφήνεις να σε πλημμυρίσει ολοκληρωτικά. Και μένεις μπροστά της για πάντα τυφλός. Τι ωραία που τα λέτε. Είναι πολύ τυχερές οι μαθητριές σας. Αυτό ακριβώς συνέβηκε και με την Ευγένεια. Ξαφνικά, σαν θεία φώτιση, συνειδητοποίησε το ιδανικό για το οποίο θα έπρεπε να θυσιαστεί. Και έκανε την υπέρβαση. Αν κρίνω από τον τρόπο που μιλάτε, αγαπάτε κι εσείς την Ευγένεια. Τι λέω? Έχετε πονοκέφαλο και εγώ κάθομαι και σας ζαλίζω. Θα φύγω και θα έρθω αύριο. Σας υπόσχομαι να βάλω τα δυνατά μου να μην σας απογοητεύσω. Θα δώσω στην Ευγένεια την ψυχή που χρειάζεται. Γεια σας.
τυχερές μαθητριές σας. Μπράβο. Καλά, θα της το πω, θα της το πω. Ναι, ναι, εντάξει, θα της το πω. Αχ. Σε ευχαριστώ. Η Νατάσα είναι ενθουσιασμένη, σε ευχαριστεί και εκείνη. Καλά στο βράδυ. Αν δεν είχα και σένα. Το παραλές. Πάντα πίστευα ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ δύο γυναικών μέχρι που σε γνώρισα. Μην μου πεις πως όλες οι θέσεις για το Μάντσεστερ είναι κλειστές μέχρι το καλοκαίρι. Οι φοιτητές μάθαν το μάθημά τους. Στο σχολείο μας έλεγαν ότι ένας φίλος είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Τι είναι αυτή η φιλοσοφική διάθεση που έχεις σήμερα? Άμα έχεις έναν ευρυπίδη στο σπίτι που δεν σταυρώνεις κουβέντα μαζί του. Βέβαια εσύ είσαι τυχερής. Πήρε σκοτσά μου καθηγητή. Η Νατάσα είναι ευτυχισμένη, είναι ευτυχισμένη μαζί του. Μου είπε πού είσαι τα αυτιά στο τηλέφωνο, δεν μιλάω, ακούσες. Σε κούρασα, ε. Ζάλεψα. Εσύ δεν μιλάς. Παρακαλώ. Τι? Ξέρω μόνο πως τεργούσε λίγο. Δεν είχε μάθημα τις πρώτες δύο ώρες. Είχα την εντύπωση ότι σας ειδοποίησε. Καλά πήρατε στο κινητό του? Μάλιστα. Καλά, θα δω. Ευχαριστώ. Τι έγινε? Ο Ορέστης δεν πήγε στο σχολείο. Με ζητήσατε? Πέρασε μέσα και κλείσε την πόρτα. Αυτό που θα σου πω θέλω να μείνει μεταξύ μας. Δεν θέλω να πεις τίποτα και σε κανέναν και να μην κάνεις ερωτήσεις. Με κάνετε και ανησυχώ, συνέβη κάτι? Γι' αυτό ακριβώς πρόκειται. Προσπαθώ να προλάβω να μην συμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο για όλους μας. Δυσάρεστο για όλους μας? Για όλους. Λοιπόν, δεν θα πεις τίποτα σε κανέναν. Προπάντων στον Άρη. Ξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Με τρομάζετε. Κάνε αυτό που θα σου πω και μην ανησυχείς. Θέλω να ζητήσεις μετάθεση. Μη ρώτας, απλώς κάντο. Βρες μια δικαιολογία και φύγε. Μακριά από εδώ. Πάρ' το απόφαση. Πως ήρθε η ώρα σου, Ορέστη Φωτιάδη. Ο κύκλος εκείνης της τραγικής περιπέτειας δεν έκλεισε ακόμα. Κρύφτηκες στον ίσκιο της φωτιάς για να μην καείς. Και αυτό ήταν το λάθος σου. Δεν υπολόγισες σωστά. Η φωτιά μπορούσε να φέρει την κάθαρση. Ο ίσκιος της θα σε ακολουθεί για πάντα, ως το θάνατο. Ακόμα και πέρα από αυτόν,
είπε. Τι κοντάς. Πάρτε μία. Τι της είπες. Άρτεμις! Την ευχή σου, Γέροντα. Κυρίω, θα βγεις μέσα, θα αφήσω ανοιχτά. Όχι. Πόσο καιρό θα συνεχίσεις να ζεις μακριά από το Θεό? Δεν είμαι εγώ που το αποφάσισα. Εκείνος έμεινε μακριά, αμέτωχος. Δεν είναι πάντα η αλήθεια ο τρόπος που εμείς καταλαβαίνουμε τα πράγματα. Η πίστη δεν είναι απλώς χρήσιμη. Χωρίς αυτήν... Να σου κάνω μια ερώτηση, Γέροντα. Σου πέρασε καμιά φορά την καρδιά η πύρινη Ρομφαία? Μάλλον όχι. Λοιπόν, όταν η πύρινη Ρομφαία διαπεράσει το είναι σου, δεν λέμε πια περιθώρια, ούτε για πίστη, ούτε για συναισθήματα. Το αίμα παγώνει στις φλέβες. Δεν νιώθεις, δεν υποφέρεις. Αφήσέ με λοιπόν σε μένα. Τι να μου κάνει ο Θεός? Δια του πόνου η οδός προς την αλήθεια, Θεά μου. Δια του πόνου. Αργά ή γρήγορα, αυτός θα σε οδηγήσει στον Χριστό. Κάποτε τα σκεφτόμουν κι εγώ σοβαρά αυτά τα πράγματα, Γέροντα. Τώρα όμως για ένα πράγμα είμαι σίγουρη. Πως ποτέ κανένας δεν μπορεί να γλιτώσει από το παρελθόν. Άσε πίσω σου το παρελθόν, Θεάνο. Μόνο εφιάλτες μπορεί να φέρει. Η αλήθεια είναι μπροστά. Εγώ είμαι εκεί ακόμα. Μέσα στον εφιάλτη. Θέλω να ξεχάσω το παρελθόν, αλλά αυτό επιστρέφει. Νόμιζα πως τα είχα τακτοποιήσει όλα κατά πως έπρεπε. Μα τώρα όμως...